λοιπόν το επιχείρημα ότι μέχρι τις εκλογές η Ελλάδα είχε εμπιστοσύνη και χάθηκε μετά. Εάν υπήρχε εμπιστοσύνη, γιατί δεν μας έδιναν τη δόση, αλλά μας άφησαν να μας ξεζουμίζουν, όπως είπε και ο κύριος Ομπάμα σε μια δηλώση. Να σας το γυρίσω. Γιατί στις 20 Φεβρουαρίου πήγαμε σε μια συμφωνία και ακούσαμε όλοι τον κύριο Βαρουφάκη να λέει δεν θέλουμε χρήματα. Γιατί δεν πήραμε χρήματα εκείνη στην υπογραφή της συμφωνίας αυτής? Γιατί γελάτε? Πραγματικά, λοιπόν, γιατί δεν είχαμε ανάγκη χρημάτων και λέγαμε δεν ζητάμε. Μα πώς ήταν σαφής δήλωση. Αυτό ήταν η συζήτηση. Δεν θέλουμε, λέει, δεν ζητάμε. Δεν ζητάμε λεφτά. Αυτά τα χρήματα, θέλουμε άλλα χρήματα. Όπως σας είπα, υπήρχε επιστολή δική μας. Λοιπόν, το πρώτο περί εμπιστοσύνη θέλει μια προσοχή, τι εννοούμε. Να. Ακούγεται και λίγο τραγικό. Δηλαδή, η Ελλάδα, η μη απομονωμένη, απέκτησε ενεργία 27%, το χρέος της πήγε 180%. Και έχασε το 25% της οικονομίας. Αυτή ήταν η μη απομονωμένη Ελλάδα που την εμπιστευόταν. Και η απομονωμένη Ελλάδα τώρα ψηφίζει το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση. Συζητάμε με τον κύριο Γιούγκερ να πάρουμε 2 δισεκατομμύρια για την ανθρωπιστική κρίση. Διαπραγματευόμαστε το μέλλον της χώρας και της νέας γενιάς. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτές είναι συστατικές εικόνες, ρηχές, που δεν απηχούν την πραγματικότητα. Ο κύριος Γιούγκερ θα σας δώσει αυτά τα 2 δις για την ανθρωπιστική κρίση χωρίς να υπάρξει αυτή η συμφωνία που θα απορρέει από τη δουλειά που θα κάνουν τα τεχνικά κλιμάκια? Γιατί εγώ έχω ακούσει τον κύριο Γιούγκερ πάρα πολλές φορές να λέει με πολύ φιλικό τρόπο ότι όλες οι βοήθειες θα δοθούν, αλλά πρέπει να τελειώσει αυτή η συγκεκριμένη δουλειά ανάμεσα στα περίφημα κλιμάκια, τα τεχνικά. Όλοι έχουμε τις ευθύνες μας. Δεν έχω άλλη απάντηση σε αυτό. Το τι θα κάνει ο καθένας. Η κατάσταση περιγράφεται ως εξής. Η Ελλάδα έγινε ένα πειραματόζωο για να εφαρμοστεί μια σκληρή λιτότητα μέσω μιας στρατηγικής σοκ. Εμείς θέλουμε αυτή τη χώρα να την κάνουμε ένα θερμοκήπιο, ένα πειραματόζωο, να το πω και εγώ, για την εφαρμογή νέων προοδευτικών πολιτικών, που να μειώνουν τις ανισότητες, να αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, να δημιουργούν ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης κλπ. Αυτό είναι το όραμά μας για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Διότι μισό λεπτό η Ευρώπη. Μία φράση να πω. Έτσι είναι. Μία φράση να πω. Η Ευρώπη είναι σε. Πρέπει να τη βγάλουμε καθαρή για να πάμε στο όραμα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό θα σου πω μερικά πράγματα και σε αυτό μετά. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοί που μιλάνε για την Ελλάδα. Να. Με αυτόν τον απόλυτο τρόπο δεν ζουν σε μια Ήπειρο χωρίς αδιέξοδα. Διότι στην Ελλάδα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, στην Ισπανία είναι ο Ποδέμος, στη Γαλλία είναι Λεπέν, στην Αγγλία είναι άλλοι. Δηλαδή δεν έχουμε μια Ευρώπη ευημερούσα, προοδεύουσα, ακμάζουσα που να εμπνέει τους λαούς της. Έχουμε μια Ευρώπη σε βαθιά κρίση, όπου η Ελλάδα κατάφερε ο λαός της λόγω των βασάνων ενδεχομένως να πει: εγώ θα τα γυρίσω σελίδα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Λοιπόν, αλλά αυτή η Ευρώπη. Θέλω να πω, όποιος μιλάει στην Ευρώπη, δεν γυρίζει σήμερα σελίδα. Πρέπει εμείς να είμαστε ζωντανοί στο γύρισμα της σελίδας, κύριε Δραγασάκη. Αναλαμβάνουμε, αν θέλουμε ως λαός, αν θέλουμε, αναλαμβάνουμε την ευθύνη και το ρίσκο του πρωτοπόρου για να έχουμε και τα ωφέλη του πρωτοπόρου. Διότι η Ελλάδα είναι στον πάτο. Με το σχέδιο που περιγράφω, η Ελλάδα μπορεί να ξαναβγεί μπροστά. Και δεν το λέω εθνικιστικά η Ελλάδα. Μιλάω για τα νέα παιδιά μας. Μιλάω για τη νέα γενιά. Μιλάω για τους ανθρώπους που είναι το μέλλον μας. Και για αντίστοιχα παιδιά της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας. Άρα αυτό το διακύβευμα δεν είναι απλό. Μας αφορά άλλους. Θέλουμε μια Ευρώπη προτεκτοράτων, ή θέλουμε μια Ευρώπη και αυτοκρατοριών, ή θέλουμε μια Ευρώπη δημοκρατιών και ισότιμων? Εγώ με όποιον βρεθώ στην Ευρώπη, αυτό το δίνω. Κύριε Δραγασάκη, με όποιον βρεθείτε θα σας πει ότι θέλουμε την άλλη Ευρώπη, θα σας το πω κι εγώ, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση τώρα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, αυτών των προβλημάτων που συζητάγαμε. Έχει να κάνει, αλλά δέχομαι την δική σας δημοσιογραφική άποψη. Όχι. Θέλετε να τεμαχίσετε το πρόβλημα και να δείτε μέσα στο γενικό που λέω. Όχι. Πέστε μου τώρα. Όχι. Θέλω να δω πώς πάμε σε αυτό, σήμερα. Λοιπόν, που σας είπα. Και νομίζω ότι αυτό θέλουν και όλοι οι Έλληνες να μάθουν. Σε αυτά που σας είπα προσθέτω το εξής. Έχουμε λίγο χάσει την αυτοπεποίθησή μας και την εμπιστοσύνη στο. Έχουμε λίγο ξεχαστεί τι χώρα είμαστε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πρικισμένη με πολλά πράγματα από τη φύση, από τη γεωγραφική μας θέση. Δεν είμαστε μια ρακένδυτη χώρα. Έχουμε χρέος μεγάλο. Και άλλες χώρες έχουν μεγάλο χρέος. Έχουμε ευθύνες που φτάσαμε ως εδώ.
Έχουμε όμως και δυνάμεις που αν αρχίσουμε να τις συγκροτούμε ως κοινωνία, αν ξαναβρούμε δηλαδή έναν τρόπο να ενώσουμε την κοινωνία σε ένα όραμα και σε μία προοπτική, έχουμε μέλλον και το μέλλον είναι άμεσο. Ναι, και εγώ σημειώνω ότι το μέλλον αυτό το βλέπετε στην Ευρωζώνη και στο ευρώ. Γιατί και σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αξιοποιούμε ως κυβέρνηση και τις δυσκολίες αυτές. Ναι. Και γι' αυτό και δεν τις κρύβουμε. Να δοκιμάσουμε λίγο και τους φίλους μας. Δεν λέμε ότι ζούμε σε ένα πολυκεντρικό κόσμο. Με αυτή τη δουλειά. Με συγχωρείτε, αυτό κάνουμε. Δοκιμάζουμε στην κρίσιμη ώρα επί τους φίλους μας. Να δούμε, θέλω να πω. Εμφανίζονται κάποιοι ότι θέλουν να μας βοηθήσουν. Ναι. Εγώ χάρηκα που είδα ένα κινέζικο φαν προχθές να μπαίνει με ένα μικρό ποσό στην έκδοση του Ανιτόκου Γραμματείου. Πάρα πολύ μικρό ποσό. Μιλάτε για τα 100 εκατομμύρια. Πολύ μικρό ποσό. Πιστεύετε ότι θα μπει τώρα με περισσότερα? Γιατί αυτό το θέμα αναζήτησης χρημάτων απαλού φαίνεται ότι είναι αδιεξοδικό. Μην το κάνουμε κάτι φτηνό. Η Κίνα είναι μια μεγάλη χώρα. Έχουμε στρατηγικά. Υπάρχει θέμα χρηματοδότησής μας με κάποιο τρόπο από την Κίνα, στήριξής μας. Έχουμε κοινά στρατηγικά συμφέροντα με την Κίνα. Ναι. Δεν το βλέπω ταμιακά. Δεν πάμε στην Κίνα για να παρακάμψουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ευθύνη των ευρωπαϊκών θεσμών. Προσπαθώ να πω ότι ως μέλος της Ευρώπης, ως μέλος της Ευρωζώνης, αυτή η κρίση που ζούμε μας επιβάλλει να δοκιμάσουμε και τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες που μπορούμε να κάνουμε, χωρίς αυταπάτες, αλλά και με αποφασιστικότητα. Ωραία, αυτό είναι και στον τομέα των διεθνών σχέσεων καλό. Στον τομέα που συζητάγαμε όμως θα πρέπει να έχει και συγκεκριμένο αντίκρισμα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στο θέμα της εμπιστοσύνης, γιατί θα σας βάλω ένα θέμα το οποίο αφορά...